Ως υφυπουργός επικρατείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου δεν αισθάνθηκα ξένος σε αυτό το νησί, γιατί το υπηρέτησα όσο μπορούσα πιο στενά και καλύτερα, όσο μπορούσα καλύτερα σαν βουλευτής επικρατείας αρχής των Ελλήνων, με σωρία ερωτήσεων και απερωτήσεων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γνωρίζοντας λίγο πολύ τα μέγιστα προβλήματα, ξεκινώντας από τον τομέα της υγείας, για παράδειγμα, μέχρι και προβλήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των κατοίκων και εδώ στην Χίο, αλλά και στις Νούσες και στα Ψαρά. Ξεκίνησα με τον βουλευτή Χίου, τον κύριο Αντρέα Μιχαηλίδη, το πρωί μια πολύ σημαντική σύσκεψη στο νοσοκομείο, όπου εκεί παραμένει πάντοτε το ζήτημα του νέου κτηρίου, με τις όποιες απορίες μου, γιατί ακόμα ο φάκελος για τον βίο και την πολιτεία κάποιον δεν έχει παραδοθεί στη δικαιοσύνη. Συναντήθηκα και με τον Δεσπότη και πραγματικά του αισθάνθηκα υποχρέωση, όχι απλά θυμοτυπικά, αλλά ουσιαστικά να συναντήσω τον Αντιπεριφερειάρχη, με τον οποίο και συνυπηρετήσαμε ως βουλευτές για ένα μεγάλο διάστημα. Και είχαμε μια μακρά και πολύ επικοδομητική συνεργασία με την καταγραφή ζητημάτων που αφορούν το νησί. Το απόγευμα θα δω τον Δήμαρχο και θα βρεθώ και με το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου. Αυτό το οποίο γίνεται από την δική μας την πλευρά, ξέρετε, είναι υπουργός επικρατείας ο Αλέκος Φλαμπουράρης από τον ΣΥΡΙΖΑ, υφυπουργός του είμαι εγώ από την πλευρά των Αξιωματικών Ελλήνων, δύο παλιοί φίλοι επί 35 χρόνια, όπου συνεργαζόμαστε για να μπορούμε να έχουμε τις κοινές δράσεις και απόψεις στα δύο κόμματα σε μια κυβέρνηση η οποία δίνει την καθημερινή της μάχη. Ταυτόχρονα όμως και με το σκεπτικό το ότι δεν συντονίζουμε απλά ένα κυβερνητικό έργο, αλλά πηγαίνοντας τόπο-τόπο να καταγράφουμε ζητήματα, θέματα, προβλήματα τα οποία τα παραδίδουμε για απαντήσεις και για λύσεις στα αρμόδια Υπουργεία. Είναι μια δουλειά που λίγο πολύ την έκανα ως δημοσιογράφος, τώρα όμως την επικαιροποιώ ως πολιτικός και το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά. Αύριο θα βρίσκομαι στη Μυτιλήνη και μεθαύριο στη Σάμο για να κλείσω τον κύκλο του Βορείου Αιγαίου. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη για την συνεργασία που είχαμε και θα πρέπει να βρω έναν τρόπο να κρατήσω τις πατρίδες στη σημαία ψηλά. Εν προκειμένου το μικρόφωνο. Και θα μείνει η σημαία της πατρίδας ψηλά. Και πόσο μάλλον σε αυτή την περιοχή το λέω. Το λέω από μια περιοχή έτσι εθνικά πολύ ευαίσθητη. Ευχαριστώ πολύ πάντως, κύριε Περιφέρεια. Ερωτήσεις. Βρήκα να θέλω το νοσοκομείο. Ναι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ξέρετε ότι θα μου το πιάσει. Ναι. Ρωτήστε το. Το ξέρετε το θέμα. Εκτός των θερμών υποδομών, υπάρχουν και απλά ζητήματα καθημερινότητας. Για παράδειγμα, έκανε έκκληση ο Εθνικός Σύλλογος να μην παίρνουν ένα πτυχίο που επιπροσθέτως έχουν τα ψαρά και τις Νούσες, αγροτικούς γιατρούς, και με απόφαση του δεύτερης ΔΥΠΕ έφυγε από εδώ ο γιατρός να πάει στην Κάρπα. Δεν το ξέρω, ο κ. Σιωτάκης σαν όνομα, το ξέρω αυτό, τα γνωρίζω αυτά. Ναι. Ναι, ναι. Μα τι να γίνει με αυτό το πράγμα. Ναι, δεν θα κατηγορήσω κανέναν γιατρό ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του και πόσο μάλλον σε δύσκολες γωνιές της πατρίδας μας όπως είναι η Κάρπαθος. Ο γιατρός προφανώς πήγε εκεί για να υπηρετήσει ένα νησί. Αλλά όμως αυτά τα οποία κατέγραψα στην σύσκεψη που είχαμε σήμερα, παρουσία και του βουλευτή του κυρίου Αντρέα Μιχαηλίδη, και ήταν εκεί όλοι οι εκπρόσωποι όλων των εργαζομένων, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό. Το ΕΚΑΒ δεν ήταν μόνο, αλλά το είδα αμέσως μετά. Πρέπει να σας πω ότι κατέγραψα στο κόκκινο κάποιες ειδικότητες οι οποίες πρέπει να έρθουν. Δηλαδή στο κόκκινο μπαίνει το θέμα του παιδιάτρου, για παράδειγμα. Στο κόκκινο μπαίνει το θέμα του
τις νιώσεις μου δίπλα, αλλά του νευρολόγου βεβαίως. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 ειδικότητες οι οποίες πραγματικά είναι στο απόλυτο κόκκινο και που θα είναι από τα πρώτα πράγματα που θα παραδώσω στον κύριο Κουρουμπλή όταν θα γύρισω την Δευτέρα, δηλαδή την Κυριακή το βράδυ Δευτέρα πίσω στην Αθήνα. Μπαίνουν και άλλα θέματα νοσηλευτικού προσωπικού. 60% κάτω από όσους έχει πραγματικά ανάγκη το νοσοκομείο. Θέμα ΕΚΑΒ. Δεν μπορεί να λειτουργεί ένα ασθενοφόρο μετά τις 2.30 το μεσημέρι μέχρι την άλλη μέρα το πρωί σε 7. Και να υπάρχουν μέρες όπου όλη την ημέρα υπάρχει ένα μόνο ασθενοφόρο. Όπως καλή ώρα, Παρασκευή είναι σήμερα, αύριο Σάββατο. Το γεγονός ότι η υγεία είχε λόγη στις δαπάνες είναι αναμφισβήτητο. Ότι έπρεπε να είναι νοικοκυρευτή είναι επίσης αναμφισβήτητο. Και ποιος δεν θέλει ένα νοικοκυρεμένο κράτος. Να φτάνει όμως στο σημείο ο τομέας της υγείας να αποτελεί μνημονιακό στόχο σε βάρος της υγείας του Έλληνα και της Ελληνίδας είναι κάτι το οποίο δεν αποδεκτό. Και εδώ βάζω και μια άλλη παράμετρο. Το ότι το νοσοκομείο της Χίου μέσα σε όλα εξυπηρετεί και πρωτοβάθμιες περιθάλψεις που είναι αρμοδιότητα του παιδί. Οπότε έχουμε ζητήματα τα οποία βεβαίως αφορούν το αρμόδιο Υπουργείο. Εγώ απλά ως υφυπουργός επικρατήριο το σεισμό του κυβερνητικού σας τα αναφέρω και θέλω να ελπίζω ότι όταν με το καλό θα έρθει, δεν ξέρω πότε, σε περιοδία που σίγουρα θα κάνει ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Κουρουμπλής, θα έρθει με απαντήσεις και με λύσεις, αν και προηγουμένως θα φροντίσουμε, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ψεύω θα το σπρώξει πάρα πολύ ο κ. Μιχαλίδης, ο συνάδελφος, ο βουλευτής, θα το σπρώξει λίγο για να λύσουμε τα άμεσα. Θα σταθώ όμως και σε κάτι το οποίο με είχε απασχολήσει ως βουλευτή. Απορώ πώς ακόμα, θα το πω για δεύτερη φορά στην συνάντησή μας αυτή, δεν έχει δοθεί στην εισαγγελία και στη δικαιοσύνη ο φάκελος της νέας πτέρυγας στο νοσοκομείο. Απορώ. Και αυτό να ξέρετε ότι είναι μια φιλοσοφία της νέας κυβέρνησης η οποία μας αφορά και ως προς τα δύο κόμματα που συμμετέχουμε. Κουκούλωμα δεν θα υπάρξει από την πλευρά μας. Ασυλία και προστασία θα έχει κανένας ο οποίος έχει παραβεί τους νόμους, δεν έχει τιμήσει τα συμβόλαια τα οποία υπέγραψε για την εκπόνηση έργου και που επί της ουσίας με αυτές τις παραβατικές του διαχειρίσεις έχει φάει λεφτά από την τσέπη του ελληνικού λαού. Ενώ κύριε ότι έχουμε ένα καινούριο κτίριο που αν το επισκεφτείτε σήμερα από τις χθεσινές βροχές έχει κομμάτια της οροφής που κατέρευσαν. Χειρουργία τα οποία μπάζουν νερά μέσα. Συστήματα πυρανίχνευσης που υπήρχαν ως μηχανήματα αλλά δεν ήταν συνδεδεμένα καν. Και θα το επαναλάβω. Ο βίος και η πολιτεία κάποιων θα διερευνηθεί από την δικαιοσύνη. Ναι. Φαντάζομαι κύριε Υπουργέ, ο κύριος Κάρμας στην σύνδεση σας μετέφερε την εικόνα και τα προβλήματα τα οποία συμβαίνουν εσείς σε σχέση με την προσωρινή στέγαση των μεταναστών που έχονται κατά κύματα. Ήδη σήμερα ήρθαν 100 άτομα, το κέντρο κράτησης στο Μεσημίδη, αυτή είναι η δυναμικότητα, το 100 άτομα. Αν σε λίγες ώρες έρθουν άλλοι τόσοι, ακόμα και 10, δεν ξέρουμε πού να τους πάμε. Υπάρχει στις σκέψεις κυβέρνησης στις προθέσεις, αν θέλετε, να φτιαχτούν κάποια κέντρα, κάτι, βάσει περιπτώσει, να γίνει προκειμένου να αυτοί οι άνθρωποι να αποκαλυμβάνουν, να μην θέλουν ένα ελάχιστο δείγμα φιλοξενίας. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είχαμε πει επανειλημμένα
από την ημέρα που ιδρυθήκαμε, ότι τα κέντρα κράτησης στα νησιά δημιουργούν κίνητρο για τους δουλέμπορους που δρούν από τις απέναντι ακτές να στέλνουν κόσμο εδώ. Και υπενθυμίζω ότι όταν ο πρόεδρός μας και σημερινός υπουργός άμυνας ήταν υφυπουργός εμπορικής ναυτιλίας, είχε κλείσει τα κέντρα και είχε σχεδόν μηδενιστεί το κοντέρ της εισρωής μεταναστών από τις ακτές της Τουρκίας. Η προηγούμενη κυβέρνηση τα άνοιξε και έχει δημιουργήσει μια συμφόρηση εδώ. Είμαστε σε συζητήσεις με τους δύο συναρμόδιους υπουργούς. Τον έχοντα το την έχουσα μάλλον το χαρτοφυλάκιο της μετανάστευσης, την κυρία Χρυστοδουλοπούλου, αλλά και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Πανούση. Ένα είναι βέβαιο όμως, ότι από πλευράς συγχρονισμένων κινήσεων των δύο κομμάτων, ότι θα απευθυνθούμε πολύ πιο ουσιαστικά στην Ευρώπη για να τους εξηγήσουμε ότι εδώ είναι σύνορα της Ευρώπης και όχι απλά της Ελλάδας. Και ότι δεν μπορεί η Ευρώπη, η Ελλάδα να είναι η χωματερή ψυχών και ότι θα πρέπει ολόκληρη η Ευρώπη να πάρει το μέρισμά της σε εκείνους οι οποίοι μπαίνουν είτε από χώρες που, που έχουν οικονομικά προβλήματα, είτε ως πρόσφυγες από χώρες όπου πραγματικά φεύγουν για να ζητήσουν αλλού άσυλο και αναφέρουμε ειδικότερα στους Σύρους. Βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση και δεν έχω κάτι άλλο να ανακοινώσω, διότι ούτε αρμοδιότητας δικής μου είναι, αλλά σας το λέω με βάση το τι έχουμε στο μυαλό μας ως ανεξάρτητοι Έλληνες και το τι συζητάμε με τον έτερο πόλο της κυβέρνησης. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και θα συμφωνήσω. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο θα βρείτε για αυτή τη συζήτηση. Ανοίγω το θέμα. Δεν καταλαβαίνω τι άλλο θα βρείτε για τη συζήτηση αυτή. Εσύ λέτε ότι τα κέντρα κράτησης είναι κίνητρο, όπως είπα, θεωρώ τα κέντρα δεν τα έχουμε να πάμε. Όχι, όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν. Για να τελειώσω τη σκέψη μου, όταν λέτε ότι είναι κίνητρο, δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα. Ωραία. Διότι αυτοί θα δουν εγώ. Όπως και εμένα. Θέλω να πάτε μέχρι τη Λέσβο. Και αν δείτε τον Γκουαντάναμο που στηθεί εκεί. Όταν λέμε Γκουαντάναμο, δεν εννοούμε μόνο τα σπιτάκια στα οποία μπορούν να διαβούν, να ζήσουν οι άνθρωποι με απόλυτη αξιοπρέπεια, έτσι όπως επιβάλλουν και οι διεθνείς συνθήκες και πολύ περισσότερο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο η περίφραξη και οι στενοί χώροι μέσα στους οποίους ζουν αυτοί οι άνθρωποι, θα καταλάβετε ότι δεν μπορεί να αναφέρεσαι σε ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν αλλού να βρουν μια άλλη ελπίδα. Αλλά αυτή την ελπίδα δεν την ψάχνουν στην Ελλάδα. Το 90% την ψάχνει την ελπίδα αυτή αλλού στην Ευρώπη. Και εκεί είναι το ζήτημα το δικό μας. Και δεν έχει να κάνει με την επαναπροώθηση απλά. Έχει να κάνει και με την προώθηση αυτών των ανθρώπων εκεί που θέλουν πράγματι να πάνε. Άρα γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι ανεξάρτητα με το πώς λειτουργούν αυτά τα κέντρα, που λειτουργούν όμως κάτω από πραγματικά ανθρώπινες συνθήκες και όχι συνθήκες Γουαντάναμο, θα πρέπει να δώσουμε την λύση οριστικά με επίκεντρο τις Βρυξέλλες. Σας λέω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το πρώτο εξάμεινο του 2014 η Ελλάδα έχει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν το μήνα Αύγουστο ή Σεπτέμβριο, δεν θυμάμαι καλά, μας ήρθε ο απολογισμός της Βουλής, το τι κάνανε οι επιτροπές της Βουλής, είτε με άλλα κοινοβούλια ευρωπαϊκά, είτε με διεθνή φόρα σε σχέση με το μεταναστευτικό, μάλλον κατά τη διάρκεια της εξαμηνίας προεδρίας της Ελλάδας, πρέπει να σας πω ότι πουθενά δεν υπήρξε η λέξη μετανάστευση, μεταναστευτικό. Πουθενά. Το να μας δίνει λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διατηρούμε τις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωση αυτών των ανθρώπων είναι ένα το κρατούμενο. Αλλά δεν είναι έτοιμοι να αποδεχθούν τις λύσεις. Ο κ. Πανούσης
Έκανε μια δήλωση τις προάλλες, υπό την προσωπική του άποψη. Δεν τον έχω δει από κοντά για να το επικαιροποιήσω πιο επίσημα. Υπό την προσωπική του άποψη, αλλά είναι μια άποψη η οποία προσεγγίζει σχεδόν σε απόλυτο βαθμό με αυτό το οποίο λέμε εμείς ανεξάρτητοι Έλληνες. Το ότι 300.000 μετανάστες θα τους δοθεί έγγραφο ταξιδιωτικό για να πάνε εκεί που θέλουν. Και αν χρειαστεί, να καταγγείλουμε και τη συνθήκη Σέγγεν. Εμάς τουλάχιστον μας βρίσκει σύμφωνος αυτή η άποψη, αλλά επαναλαμβάνω, μέσα στους κόλπους μιας κυβέρνησης είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε να το συζητήσουμε με τα συναρμόδια Υπουργεία. Παρόλο που εμείς το έχουμε αυτό ως κόκκινη γραμμή, το επαναλαμβάνω. Εμείς δεν κάνουμε πίσω. Ό,τι λέμε, το λέμε πάντα. Μην ξέρετε, Έλληνες, δεν λέμε την μια μέρα έτσι και την άλλη μέρα αλλιώς. Για μας είναι κόκκινη γραμμή αυτό το ζήτημα. Αλλά θα καταλάβει και η Ευρώπη ότι η Ελλάδα δεν θα είναι αποθήκη ψυχών. Να υπενθυμίσω ότι πριν, κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα, σε αυτή την τρομολαγνική, τρομοκρατική επίθεση, και ακόμα και ψυχολογία στην οποία έκανε η τότε κυβέρνηση, όχι σε βάρος των κομμάτων της αντιπολίτευσης, σε βάρος των Ελλήνων πολιτών, συνεπικορούμενη η τότε κυβέρνηση από τα γνωστά συστημικά μέσα ενημέρωσης, έβαζε σχεδόν σε κάθε πρόταση προεκλογικού αγώνα τη λέξη Brexit. Γιατί ήθελε σκόπιμα να δημιουργεί μια εφιαλτική κατάσταση στη ψυχολογία του Έλληνα. Σας υπενθυμίζω ότι μιλάγανε ότι εάν δεν εκλεγούν εκείνοι και εκλεγούν και εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, θα διάσουν τα ATM, θα υπάρξει πανικό στα σούπερ μάρκετ, θα διάσουν τα ράφια. Κάποιοι βουλευτές λέγανε ότι θα μετακομίσουν, θα φύγουν από την Ελλάδα. Και εμείς, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, το λέγαμε, αλλά είχα ακούσει και τον κύριο Τσίπρα να του λέει, ότι οι όποιες λύσεις θα δοθούν μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, μια ευρωπαϊκή οικογένεια όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς και όχι όπως την αντιλαμβάνονται κάποιοι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στους Γερμανούς. Δεν αναφέρομαι στο λαό. Το λαό δεν έχουμε τίποτα απέναντίας. Είναι αγαπητοί και πολύ καλοί φίλοι που τιμούν και τον τουρισμό μας. Αναφέρομαι στην πολιτική που ασκεί μέσω της καγκελαρίας. Λοιπόν, η Ελλάδα εξέλεξε μια άλλη κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση στην οποία μετέχει ως κύριο κορμό ο ΣΥΡΙΖΑ και στην οποία μετέχουμε και εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Και ούτε Brexit είχαμε, ούτε τα ATM αδειάσανε, ούτε αλλαλαγμός στα ράφια του σούπερ μάρκετ υπήρξε. Και δώσαμε και με απόλυτη αξιοπρέπεια τον αγώνα μας στις διαπραγματεύσεις. Και για πρώτη φορά η φωνή της Ελλάδας ακούστηκε. Και ακούστηκε πάρα πολύ δυνατά. Ακούστηκε το όχι, ακούστηκε το ότι δεν γίνεται. Ακούστηκε το ότι δεν μπορούμε, ακούστηκε και η φράση ανθρωπιστική κρίση, ακούστηκε και η φράση όχι άλλη λιτότητα. Και είχαμε, όπως γνωρίζετε, και τις παρεμβάσεις και πολιτικών παραγόντων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα και των Αμερικανών, οι οποίοι έλεγαν και διαστόματος Ομπάμα αλλά και διαστόματος του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ ότι βοηθήστε για ανάπτυξη, όχι άλλη λιτότητα στη χώρα αυτή. Βεβαίως ανησυχούντες, και το λέγανε, και για την γεωπολιτική μας θέση μην αποσταθεροποιηθεί. Διότι πρέπει να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα είναι στο κέντρο ενός τριγώνου που ξεκινάει από την Ουκρανία, κάτω πηγαίνει στη Λιβύη και από την άλλη πλευρά πηγαίνει στην Μέση Ανατολή και στα βάθη της με ό,τι γίνεται με τους ΙΣΙΣ. Με τον ΙΣΙΣ. Κανείς δεν λέει ότι οι λύσεις είναι πάντα εύκολες. Αυτό όμως που σίγουρα αποδείχθηκε είναι ότι εμείς βάλαμε το 100% πάνω στο τραπέζι,
και σε μία διαπραγμάτευση επάνω, αλλού υποχωρείς, αλλού κερδίζεις, και η άποψη δική μου είναι ότι όταν τελειώνει μία διαπραγμάτευση, ούτε πανηγυρίζεις για να θίξεις τον άλλον, ούτε και ο άλλος πανηγυρίζει για να θίξει εσένα. Γιατί η έννοια της διαπραγμάτευσης είναι να είναι όσο γίνεται πιο αποφελής και για τις δύο πλευρές. Και είναι σαφές, τιμώντας και υποχρεώσεις που έχει η Ελλάδα, και έχει σημαντικότατες υποχρεώσεις κυρίως στο κομμάτι των μεταρρυθμίσεων, και έχει και ένα του ελληνικού λαού, πέρα από την υποχρέωση το πώς θα αντιμετωπίσει η ανθρωπιστική κρίση που περιγράφεται ρητά στη συμφωνία, του πώς δεν θα μπουν άλλα μέτρα λιτότητας που περιγράφεται ρητά μέσα στη συμφωνία, έχουμε και μια βασική υποχρέωση του επιτέλους, μια κυβέρνηση που δεν έχουν πιασμένοι λίστες τύπου Siemens, να πατάξει διαφθορά, φοροδιαφυγή, παραεμπόριο, λαθρεμπόριο καυσίμων, και αυτό θα το πράξουμε. Και ήδη ξεκινήσαμε με αρμόδιο υπουργό τον κύριο Νικολούδη, με συμπαραστάτη του υπουργό δικαιοσύνης τον κύριο Παρασκευόπουλο, και με την βούληση την οποία την αποδέχονται, δηλαδή μας πιστεύουν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα προσφέρει ασυλία σε εκείνους που ήταν πελάτες του προηγούμενου πολιτικού συστήματος. Με αποτέλεσμα η μεν Ισπανία να έχει σπράξει 7 δισεκατομμύρια από την λίστα Lagarde, την αντίστοιχη λίστα, και εμείς εδώ να μην έχουμε σπράξει ούτε ένα ευρώ και να μην έχουμε βρει ούτε έναν. Τώρα γίνεται η δίκη από Κωνσταντίνου και βλέπετε τι βγαίνει στη φόρα. Παρακαλώ. Φαντάζομαι θα συζητήσατε και τον κύριο Κάρ μαζί για το θέμα των μεγάλων ζητών που επίσης πάλι έξω από τις συνήθεις, από τις τελευταίες κακοκαιρίες. Δηλαδή υπάρχουν πολλές δουλειές και στο οδηγό δικτύου, κυρίως στο οδηγό δικτύου. Εάν έχει ζητηθεί, γιατί ίσως και με το θέμα που θα συζητήσετε, θέμα μιας έκτακτης συνεισφοράς, μιας έκτακτης επιχορηγήσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι δαπάνες οι οποίες έχουν. Μου υποσχέθηκε ότι θα μου κάνει ένα πολύ σύντομο σημείωμα, το οποίο θα το δώσω την Δευτέρα στο αρμόδιο Υπουργείο, αλλά θα έλεγα ότι πέρα από την δική του την δουλειά, και έχετε έναν αντιπεριφερειάρχη εδώ ο οποίος πραγματικά το αγαπάει το νησί, απόδειξε ότι παρτίθηκε και από βουλευτής για να τιμήσει τον λόγο του. Παρόλο που να ξέρετε ότι εγώ διατηρώ και τις καλύτερες αναμνήσεις και από το φίλο μου τον Κώστα που ήταν προηγουμένως αντιπεριφερειάρχης. Έτσι, δηλαδή αυτό το νησί ευτύχησε να είχε και να έχει καλούς αντιπεριφερειάρχες. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το κουβεντιάσω αύριο και με την περιφερειάρχη. Θα τη δώσω στην Μυτιλίνη.